Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε λοιπόν στον αγώνα μεταξύ της ομάδας Sky The Limit με της Ουράνης. Από τις εμφανίσεις εναντίον των τσακαλιών, τους Jackals, με τις αντίστοιχες τσακαλί εμφανίσεις λοιπόν. Από την πλευρά των Sky The Limit, που είναι και τυπικά η υπεροχή για σήμερα, είναι πρώτος αγώνας στο Summer Development. Στην αντίπερη ομάδα των Jackals είναι ο δεύτερος αγώνας, όσον πρώτο έχουν επικρατήσει επί των Chicken Nuggets Θεσσαλονίκα με 67-26, μια εύκολη αποτυπώθηκε επικράτηση για την αρχή τους τουλάχιστον. Από εδώ και πέρα δεν θα είναι όλα τόσο εύκολα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί ο αθλητισμός. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στο Winter Development. Πέρα οι Jackals επικράτησαν με σχεδόν double score, 99-50, ενώ πρώτος αγώνας στον όμιλο δεν είχε γίνει και οι Jackals είχαν πάρει αυτό το νίκη, με αποτέλεσμα να έρθουν έως τώρα 2-2 εναντίον των Sky The Limit, όπου έχουν ένα κύριο μας, έχουν ένα σχετικά καλό βάθος στον πάγκο τους. Είναι με 8 παίχτες. Αν κρίνουμε τώρα με ό,τι βλέπουμε συχνά στη διοργάνωση και το βάθος των ομάδων, που μπορεί να είναι με το ζόρι πεντάδα, ενώ άλλες μπορεί να έχουν 12, αλλά οι 8 παίχτες επί του συνόλου σαν ρόστερ θα τους βγει υπέρ. Πάμε όμως να δούμε γενικά και την εξέλιξη του αγώνα από εδώ και πέρα. Η ομάδα Sky The Limit να έχει την επίθεση, να σκοράει, να κάνει 4-0 μετά το σημείο καλάθι του Τρασίβουλου Καφάση. Στην επίθεση τώρα η ομάδα των Jackals θα χάσει την κατοχή, θα κλέψει ο Βαλμάς, θα τρέξει την επίθεση. Θα δούμε αν θα πληροφορήσει, δεν βγαίνει σαν εφηβιασμός, αλλά υπάρχει ακόμα κατοχή. Καδάμις χάνει την μπάλα από τον Τάσκα. Γρήγορη πάσα, το πόδι του Μητρόπουλου, οπότε έχουμε αλλαγή. Κατοχή στην μπάλα ξανά στην ομάδα του Sky The Limit. Επαναφορά και συνεχίζει υπέρ των ουρανών, όπως μου αρέσει να αναφέρω πολλές φορές στους αγώνες τους. Γίνει πολύ τη δικιά μας. Τάσκας θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Πρώτη πόντι για την ομάδα των Jackals. 4-2 προς το παρόν. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να καταλήξει ένας αγώνας από άποψη σκορ. Δεν ξέρεις τα ξεσπάσματα που μπορούν να συμβούν και που θα υπάρχουν οι πτώσεις ανάλογα με τους, τους αγώνες και τη ροή τους. Θα δούμε και την βολή του Τάσκα. Έστωση στο 4-3 πλευροσκόρ. Κατεβάζει ο Βαλμάς από τους Sky The Limit. Καφάς την πληροφορία. Καφάς και το σούτ επιτυχημένο από τον Τσάνι. Ανεβάζει διαφορά στους 3, έτσι στο 3 το σκορ. Βουλγαρίζει την μπάλα, οδεύει προς την μπασκέτα, πάσα εκτός. Η προσπάθεια είναι από τον... Δεν έχω δει ποιος είναι. Από τον Σιώτα, που δεν καταφέρει να σκοράρει, θα δεχτεί την άμυνα. Δημητρόπουλος στο σουτ, χωρίς επιτυχία. Αλλά ο Τρασίνος θα φάσει να μπορούσε κρατήσει την μπάλα. Μένει στα χέρια των Jackals. Αναφέρουμε φυσικά και το όνομα του Καφάσης Τρασίνπουλου, γιατί υπάρχει και ο Πέτρος Καφάσης, ο οποίος είναι στο πάγκο. Το γράφω θα πάρει το σουτ. Δεν θα εισπαιχίσει. Λοιπόν, το Σιώτα. Ξανά ο γράφος. Το μπλοκ θα είσαι από το Τζαδάμι. Με την επίθεση, Τάσκα στο σουτ, χωρίς επιτυχία και το rebound στα χέρια των Sky The Limit. Ο Ντρέικ
κίνηση, βάλω στο τεράμι. Πολύ ωραία υπάρχει για να περάσουμε στο χωρίς αποτέλεσμα. Γίνεται το πλέψιμο. Δεν συγκινάνε την αντεπίδεση. Αλλά δεν θα άλλο πιωθεί καθώς κάνει φάουλ ο Νάσκος. Πάνω στην κίνηση λίγο με το περάσει η ομάδα του Τζέκαλ στο κέντρο. Γράφω στο σούτ, ξεκίνησε τα τρίποντά του λοιπόν. Άσπεξε ποιος σουτάρει πάρα πολύ την γραμμή των τρίποντων και έχει καλό ποσοστό επιτυχίας. Καλάθε πολύ χαμηλή τροχιά από την Τσάνη. Θα ξαναβάλει την ομάδα του μπροστά πάνω που σου φάει μας 6-6 η ομάδα του Τσέκατ. Με ένα άμεση και ένα έμεση το τρίποντο. Βουλγαρίς. Περάσει ο Ραστός, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Καλά στα χέρια του Νάσκου. Αλλά γίνει το κλέψιμο εδώ πέρα. Από τον Τσάσκα, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ, θα γίνει και στην γραμμή των βολών. Το φάουλ το οποίο γίνεται από τον Θρασί που καθάσει. Η θέση του καθάση θα περάσει ο Δημήτρης Λεφάκης. Με την βολή, η πρώτη από τα χέρια του Τάσκα χωρίς επιτυχία. Δεύτερη βολή. Παρακάνει το χατέρι στην περίπτωση. Μειώνει σε 8-7 και δεν παίρνει στο πόντο. Αυτό να πούμε ότι ήταν το τρίτο ίδιο ομαδικό φάουλ της ομάδας των Sky Gemini. Οπότε σιγά σιγά θα πρέπει να προσέχουμε όλο και περισσότερο. Βαλμάς την μπάλα. Και έχουμε το φάουλ για την μπάλα από τον Νάσκο. Θα οδηγήσει το βόλο. Δύο βολές για να ανεβάσει τη διαφορά. Πάλι η ομάδα των Σχέδιων είναι κινημένα από τον μπροστά. Περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει αυτό. Πρώτη βολή λέσχεση, 9-7. Ήρθε η ώρα της δεύτερης. Μπάλα δεν θα μπει παρά την μεγάλη βόλτα που κάνει. Επίθεση για την ομάδα των Jackals. Βάζει το σκέτος και έχουμε πάρει την πλευρά των Τσέκαλτ. Ντάμπκατ και έχουμε ποδοσφαιρική παρέμβαση. Πάμε. Παναφάνω από τον Δημητρόπουλο, 14 δευτερόλεπτα. Τσίπας. Δημητρόπουλος δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Φτάσει για την Λάσκου. Πολύ ωραία κίνηση από τον Πέτρο Καφάση. Αναφορά δεν θα είναι καλή. Εκεί θα βρεθεί ο Τάσκας να κλέψει. Να βγει μόνος της διαθέσεις. Τώρα είναι σοφαρή στο παιχνίδι στο 9-9. Κατέβαζε τον Πέτρο Καφάση. Το Τσαδάμις. Τον Βαλμά. Ανοίγεται σε 4. Πολύ ωραία πάση που θα περαστεί τον Λεφάκη.
κιόλας. Άμυνα καλή από τον Καφάση. Κατευθυμένη στους Jackals. 14 τα δεύτερα. Δημητρόπουλος χωρίς επιτυχία. Θα μείνει η διαφορά στους 2-19. Δεν καταφέρει να αναστρέψει τον Jackals. Το σώμα δεν έχουν περάσει μπροστά καθόλου. Καδάμιση θα κλέψει ο Δημητρόπουλος. Γρήγορη πάσα, Τάσκας αφή μόνος του. Ράχνει το παιχνίδι της ισοπαλίας στο 11 όλα. 3,5 λεπτά απομένουν για τον υπόλοιπο περίοδο. Στο ισοπαλία ο Αγώνας, όλα στα ίσα πλέον. Πολύ απάντηση να κάνει τον παραστό. Και θα καταλάβει και φάουλο τον Λεφάκη, ο οποίος θα καταφέρει παρά την πίεση να σκοράρει. Πάρει και το φάουλ και ρέχει ένα έμεσο τρίποδο τον πέσει το Sky's the Limit και έχουμε αλλαγές και την ομάδα των Jackals. Δημητρόπουλος και Ζωγράφος έξω, περνάει Κωνσταντινίδης μέσα και ο Καρακόλιος. Η έξτρα βολή δεν είναι εντός, παραμένει για αυτά των 2, 3 και 15 για τη λήξη. Καρακόλιος. Στο Κωνσταντινίδη μπάλα. Το σουτ για 3, δεν είναι επιτυχημένο. Δεν μπορεί να προσπαθήσει εκεί πέρα ο Σκιώτας. Και ο Βούλος θα περνάει τους κιόλας στον αγώνα. Βάζουν κάτι σε λίμιτ με τον Τσάνι. Κάνεις επιλογές του. Θα πάθει. Καζάμις θα πάρει το σουτ. Θα καταφέρει να κλειστεί στο κάστρο από την πάου. Παραμένει στην κατοχή των Jackals. Ακόμη μια αλλαγή του Sky's the Limit, όπου θα περαστεί μέσα ο Σύριος Παπαδόπουλος. Θα αφήσει τη θέση του ο Τσάνης. Τάσκας και πρώτη φορά στο παιχνίδι ο ομάδα των Τσάκας περνάει μπροστά με 13-14. Λιγότερο από 2,5 λεπτά έχει λήξει όλη περίοδου. Καφάση και η ομάδα Sky's the Limit. Παλμάς. Επάρει το σούς, δεν θα εξτοχίσει. Rebound από τον Τσίπα. Και ο Παπαδόπουλος βγάλει την μπάλα εκτός. Παναφορά την ομάδα των Jackals. Διαβάζει Καρακόλιος. Θα κερδίσει το φάλο τον Παπαδόπουλο. Τέταρτο ομαδικό. Έχει δοθεί φυσικό φάουλ τη Τσίπα πάνω στο Παπαδόπουλο. Είναι το τρίτο ομαδικό για την ομάδα των Jackals και απομένουν. Κάνει παραπάνω από 1,5 λεπτό, τελευταία 104 πλέον στο περίοδο. Ο Καδάμις πάει μόνος μέχρι μέσα, θα σκοράρει 15-14, 1,5 λεπτό πλέον. Ο
πλέον τα πάρει το σου 3 πόντων. Δεν θα στοχίσει, παρά θα κρατηθεί εντός του αγωνιστικού, εντός του παιχνιδιού. Η ομάδα των Καϊζελίνης θα χάσει όμως ο Καλμάς Τάσκας Κωνσταντινίδης και έχουμε ξανά την ομάδα των Τζέκα θα περνάει μπροστά. Καθάσει την μπάλα. Πολύ ωραία πάση για το Βαλμά. Μάχη του Παπαδόπουλου δεν θα είναι επιτυχημένη. Τάσκα βγαίνει μόνος του. Θα σκοράρει. Σε συν 3. Η Τσάκα έχει καλύτερη διαφορά από τώρα που έχουμε πάρει. Στην περίοδο. Τελευταίο μισό λεπτό πλέον. Θα πάει σε συγκατέβασμα. Μπάλα παραμένει στην κατοχή του Μουσκάη Ζελίμη. Μπάλα και για τον Καραμανόλη. 11 δεύτερα για την επίθεση. Παπαδόπουλος με το τσατάμι. Λεφάκης, τελευταία δευτερόλεπτα. Δεν είναι χαρά αυτός θα πάρει το σουτ. Το τσατάμι μπάλα. Έχουμε χαμένη την κατοχή. Δεν αξιοποιήθηκε ποτέ. Μένουν 7 δεύτερα. Δεύτερα τα οποία απομένουν για την λήξη. Πάρα στον Κωνσταντινίδη. Τάσκας. Το σουτ. Χωρίς επιτυχία. Τέλος της πρώτης περίοδου. Το σκορ στο 15-18 για την ομάδα των Jackals. Επιστροφή για το δεύτερο δεκάλεπτο. Για την παραφάγηση στην ομάδα των Jackals που είναι μπροστά με 3 πόντους. Καλή άμυνα από τον Sky Zenimic. Το έχει φάσει. Και έχουμε Τζάμπολ μπάλα πηγαίνει για τους Sky Zenimic. Κατάφερε ο Βασίλος Καπάσης να πάρει την κατοχή. Λεφάκι. Μέχρι μέσα θα καταφέρει να σκοράρει όμως θα πάρει το rebound. Μπάλα έξω. Δεύτερη ευκαιρία χωρίς επιτυχία. Κατά χέρι του Τσάνι. Δημητρόπουλος. Και έχουμε φάουλ από τον Θανασπούλο Λεφάκη πάνω στην κίνηση του Λεφόπουλου. Του Δημητρόπουλου. Δύο βολές τον παίχτη των Τζέκαλς και έχουμε αλλαγή εκτός ο Καφάρης περνάει μέσα ο Βαλμάς. Τρίτο ομαδικό, τρίτο προσωπικό φάουλ. Πολύ πολύ δεν είναι επιτυχημένη. Δεύτερη βολή μας είναι επιτυχημένη, ανεβαίνει διαφορά στους 4. 15, 19. Και έχουμε φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Τσάνης τον Δημητρόπουλο πάνω στην κίνηση. Βαλμάς, θα έχουν περαστεί τον Λάσκο. Από εκεί, στο Παναγόπιο, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Καραμανόλης θα τρέξει τον ενθουσιασμό. Θα γυρίσουν στην τέταρτη επίθεση, αλλά γρήγορη. Ο Σαντινίδης δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Κύριο Βούλγαρης να αρπάξει την μπάλα. Μητρόπουλος. Το σύνολο θα καταφέρει χωρίς τον έστοχο. Μακρινό rebound από τον Λάσκο. Κρατάει την μπάλα. Αφήνει για τον Τσάνι.
Με φάκι το σουτ. Δεν θα βγει η μπάλα εντός. Μητρόπουλος. Πέρα, υπάρχει πολύ καλή άμυνα από τον Λεφάκη, δεν αφήνει τον Μητρόπουλο να σκόραρει. Και σε δεύτερη μοίρα ούτε ο Βούλγαρης θα καταφέρει. Θαλμάς κοντρολάρει το χρόνο. Κερδίζει φάουλο τον Κωνσταντινίδη. Τα πλάγια θα γίνει η παραφορά, δεν θα τριβολές. Δαλμάς. Δεν θα καταφέρει να βρει τα πόλου του Αχολεφάκης. Μια φέρει το παιχνίδι στο πόντο και η Τζάκαλ στο όσλα αυτή τη διαφορά τους. Φαδινίδη πάει μέχρι μέσα μόνο στην δέκα να σκοράρει. Αρπάζει την μπάλα ο Λεφάκης. Και γερθούν τα σαρτιά εδώ πέρα. Εκεί μένει στους Sky's the Limit. Νάσκος θα πάρει προσπάθεια, θα μειώσει σε 2, 17-19. Μια προσπάθεια παίρνει ο Μητρόπουλος σε όλη το γήπεδο. Κερδισμένο το φάουλ. Φάουλ από τον Τσάνι, αλλαγές και έτσι σε δύο πλευρές. Ναι. Καρακρέσβης ασογράφος, παίρνει μέσα Πέτρος Καφάσης και Κοτσαδάμης. Βγαίνει έξω ο Παπαδόπουλος Λεφάκης. Παίρνει δύο φορές του Δημητρόπουλου, το οποίο είναι... Πάμε καλά, δρόμο! Δεν είναι επιτυχημένοι. Παραμένει το 17-19, έχουν περάσει σχεδόν 3 λεπτά την αρχή της περίοδου. Δημητρόπουλος θα σκοράρει στη δεύτερη, 17-20. Καθάσεις θα κατεβάσει. Πάντω το γράφω. Τρίτο ομαδικό. Και πρώτο προσωπικό, ο διοικητής Ιγανού των Βολών. Ο Τάνας Νάστος. Πρώτη πολύ εύστοχη. Στις δύο βολές, διαφορά έχει στο πόντο. Θα δημιουργήσουμε τον Τσάκαλ. Μητρόπουλος ελέγχει στο σκουτάρι χωρίς επιτυχία. Αν θα πάρει το μακρινό rebound, τώρα θα τρέξει την επίθεση. Γεωγράφος, Καμανέλη φτάχνει την επιλογή του. Διαβολή να πάει στον Μητρόπουλο. Μην τρέχεις σου και καλά και θα βάζει διαφορά ξανά στους τρεις. 19-22 το σκορ για τους Τζάκαλ. Καφάσεις πάει μέχρι μέσα. Πάρα θα μπει εντός. Ούτε σε δεύτερο χρόνο από τον Λανάφκο. Ο Δημητρόπουλος θα τρέξει με τον Σαρνίδη, αλλά μετά θα χωρίσουμε βήματα. Ο Σαρνίδης κραμανούς έξω μέσα από Τάσκας και Τσίπας. Τέσσερα.
Sky Limit να φέρουν στο πόδιο και στην ισοπαλία. Προηγούμενες λοιπόν θα εκμεταλλευτούν όμως τον την ευκαιρία. Και τη λένε ο φάουλ του Βαλμά από τον... Φάουλ είναι από τον Τσίπα. Τρίτο προσωπικό, τέταρτο ομαδικό. Πριν τη μέση κιόλας της περίοδου. Με τη δεύτερη βολή επιθυμένη 22 το σκορ πλέον. Μητρόπουλος κατεβάσει Δάσκας Κωνσταντινίδη. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει όμως. Διάβασα στον πρώτο καφάση Βαλμάς. Πολύ ωραία συνεργασία και έχουμε τελειώσει στην Ισοπαλία πλέον. 22 όλα. Τάσκας. Κολίδης. Περνάω Τάσκας. Πάει μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Το λοιπόν στα χέρια του Νάσκου. Τζάνης. Επιβολή το ταμπλό. Αλλά όχι τόσο ιδιαίτερη βοήθεια της Στεφάνης. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Τάσκα στο σούτ για τρεις, χωρίς ηγεσία. Λιπάντου και Τζαδάνη. Αρμάς να τρέξει. Χωρίς να μπορεί να σκοράρει. Σε γρήγορο παιχνίδι που πάει τελευταίες επιθέσεις δύο ομάδες. Αλλά και από τις δύο είναι αρνητικές. Τσίπας στην πρώτη, όχι στην δεύτερη όμως ναι. Να σκοράρει πλέον. Καφάσεις. Βαλμάς ελεύθερος. Και μετά από μια περίοδο κοντά σε ένα πράγμα θα γίνει Sky's the limit. Το 5-24. Λιγότερα από 4 λεπτά για την ελίξη του τιμηχρόνου. Τάσκας. Περάσει η μπάλα, δεν θα μπει. Και έχουμε φάουλ του Κοτσαδάμι. Τεχνική πλήσεων έχει δοθεί στον Δημητρόπουλο. Την ποινή θα εκτελέσει την βολή ο Βαλμάς. Sky's the limit. Χωρίς επιτυχία. Και από την άλλη έχουμε τις βολές του Ποσολίδη. Πρώτη βολή έστοχη, έχουμε ισοπαλία πλέον 25 όλων στο παιχνίδι. Δύο στις δύο Τζάκαλς θα περνάνε μπροστά και time out για την ομάδα των Τζάκαλς. Επίσης αφήνω το time out που κατοχή στην ομάδα του Sky's the limit, οι οποίοι είναι πίσω πέρα από το
με 3,5 λεπτά για την έξι περίοδου. Τσάνης, και πάντα βρίσκεται στα πόδια. Κάποιος τους βάζει τον Τσέκαλτς. Παραμένει κατά τα χέρια των Sky's the Limit. Αλλά εδώ πέρασε από τον Λεπτιο Νάστο. Γεωγράφος. Θα βρει τον Σιώτα. Βουλγαρίς. Τάσπασε την μπάλα. Συνήθιση του χρόνου θα κερδίσει το φάουλ. Με τον Νάσκον το τέταρτο ομαδικό, δεύτερο προσωπικό. Στην γραμμή των βολών θα οδηγηθεί ο Τάσκας. Την πλευρά των Τζάκας να αυξήσει τη διαφορά πλέον. Ότι δεν ήταν έστοχη, αλλά με τη δεύτερη πως θα αλλάξει τα δεδομένα. Είναι διαφορά στους δύο πλέον, 2.57 για το πολυσύγχρονο. Καλμάς. Τούτε μέχρι τα χέρια του Τσάνη χωρίς έναν έστοχο. Κάστας θα τρέξει. Το γράφω. Θα πάρει το σουτ. Εκεί παίρνει ο Σκόρες το rebound. Δεύτερη προσπάθεια δεν θα είναι επιφέλη. Θα μπει τα χέρια του Βούλγαρη. Θα σκοράρει ο Βούλγαρης εδώ πέρα. 25-29. Είναι διαφορά στους τέσσερις. Και απερίσκει το λάθος του Κοτσαδάμι. Κάνουν την κατοχή τους οι Sky's the Limit. Πολύ σαρευτία στο σούτ. Καλμάς στο rebound. Θα αποπερασπεί στα χέρια του Τσάνη, του σκοράρει. Θα κατεβάσει διαφορά στους δύο. Δύο τέτοιο τέλος του χρόνου και του περίοδου. Και βάζει σκάι στο πόδι του Σιώτα, θα βγει εκτός. Ευκαιρία σκάι δεν λύνει, δεν σοφαρίσουν να περάσουν και μπροστά. Και Δημητρόπουλος θα περάσει η θέση του Σλότα. Καλμάς. Εκτός πάλι μπάλα. Πολύ ερεκτή στην εκκλησία του Λάσου, χωρίς να είναι καλύτερο. Δημητρόπουλος. Τάσκα στο rebound. Κεριά της δημοσίας. Καλμά. Τρεις σερί. Το φάκες αρχικούς. Αλλά έχει από τον Βούλγαρη να δώσει το ίδιο στη λύση. Καθάρισε στην μπάλα. Βουσκολάρη. Βούλγαρη στο ριπάμ. Με το Τάσκα. Μέχρι μέσα ο Τάσκα. Βουσκολάρη. Βουλγαρίς είναι το τρίτο σερί. Σερί φορά που θα πάρει τον Ιππάνο και ένα σκοράρι. Ο Βουλγαρίς αυτή τη δεύτερη ευκαιρία εδώ πέρα. Ποιος έχει βοηθήσει κατά πολύ την ομάδα του σήμερα. Τα εμπάου σκάιζε λίγο, τριστρέφω σε λίγο. Επιστροφή στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Η ομάδα των Τζάκας θα έρθουν με 6, 27, 33. Τζανής, μπάλα εκτός. Παπαδόπουλος. Τζανής ελεύθερος, θα πάρει το σουτ. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Παπαδόπουλος στο rebound. Εκλέψε τον Τάσκα. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα δεχτεί το μπλοκ από τον Παπαδόπουλο. 18 δευτερόλεπτα κατοχή για την ομάδα των Jackals. Μισό λεπτό έχει απομείνει
σχετικό μισό λεπτό για την ομάδα των για την δεύτερη περίοδο. Σολίδης, το σκοράρι, ανεβαίνει διαφορά, 27-36. Τελευταία 4 δεύτερα. Τελευταία 4 δεύτερα. Κατοχή για τους Jackals. Καλό απλά φτάνουμε στο τέλος. Όχι, το γράφος ήταν να φέρνει. Έχουμε το τέλος της δεύτερης περίοδου. Το σκορ είναι το 27-35. Θα αντιστρέψουμε μετά με την τρίτη περίοδο. Επιστροφή για το τρίτο δεκάλεπτο λοιπόν. Επιστροφή για την πλευρά των Jackals στην επαναφορά. Όπου πρώτη επίθεση δεν θα γίνει σε καλό, καθώς ο Δημήτρης θα κανέβει στην επίθεση και θα κερδίσει τον φάουλ του Δημήτρη. Τον Βαλμά. Παρμάς πρώτο προσωπικό. Μητρόπουλος. Γιώτας. Τσίπας πάρει το σούτ. Πάθει εκεί πέρα που δεν έχει κρατήσει. Να πάρει το rebound αλλά δεν καταφέρνει. Μπάλα βγαίνει εκτός. Η μπάλα για τους Σκάις Ελλήνικ. Θέλουν να μειώσουν μια φορά στο ρίξο 8-27-35. Μπάλα εκτός. Το σούτ για 3 από τα χέρια. Η Τσάνη μειώνει στις 5 γρήγορα. Δημητρόπουλος με την μπάλα. Καρακόλιος. Μπάλα, θα πάρει το σουτ. Και μπάλα ξανά σε χέρι ο Jackals. Κύπας. Και θα φέρει Γιώτας. Μπάλα. Δεν καταφέρει να γίνει καλή επίθεση. Σκάει σε limit με την μπάλα. Λέων. Μπάλα στον Άστο. Ο Τσαδάμις δεν θα κρατήσει την μπάλα. Με παίρνει ο Κωνσταντινίδης. Μπάλα στον Τσίπα, θα περάσει μέχρι μέσα. Θα σκοράρει. Ξανά στο συνεχτά. Ενεβάζει ο Βαλμάς. Στη γωνία μπάλα. Χωρίς αντίπαλο, χωρίς σκορ το σουτ. Ο Σαδάμις επίσης σε καταφέρει να σκοράρει. Σαδινίδης. Ο Δημητρόπουλο. Και το Σαδινίδης ξανά. Μένει η μπάλα όμως στα χέρια τους. Το σουτ δεν θα είναι επιτυχημένο. Τζάνης. Μπάλα να αφήνει στον Άσκο. Βαλμάς. Καλά ο Τσάνι. Έχουμε λάθος από τον Βαλμάς που θα χάσει. Αλλάζει μπάλα χέρια. Περνάει στα αυτά των Jackals. Δημητρόπουλος την μπάλα. Περιμίδης. Καρακόγιος θα πάρει το σουτ. Δεν θα βρει καθόλου στόχο, η μπάλα εκτός. Ξανά είμαστε για τους Σκάις Ελλήνικς και πριν. Θέλουν ένα καλό λάθη σίγουρα για να φέρουν τη διαφορά σε πιο διαχειρισμένα επίπεδα. Να δούμε αν το βρουν εδώ πέρα. Βαλμάς δεν καταφέρνει. Θα
Γάμης θα πάρει την μπάλα και φάουλ τον Καρακόλιο. Κατοχή για τους Sky Link από την τελική γραμμή. Αρμάς τον Καφάς και φάουλ από τον... Όπως καταφέρω είναι από τον Σιώτα. Δεύτερο φάουλ. Ομαδικό και προσωπικό. Καφάση, θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα σκοράρει. Επίδεση Τσάκκα, με τον Δημητρόπουλο να πηγαίνει μέχρι μέσα. Να μην σκοράρει. Αλλά η μπάλα να αλλάζει και χέρια. Ξανά στους ουρανείς. Τζάμις. Αρμάς βέβαια στο ρίγκ τον Καφάση. Το ριμπάουντ από τον Άσκο. Θα πάει μέχρι μέσα. Αφήνει την μπάλα εκτός. Και εκεί Καφάση θα σκοράρει. Κατεβάζει διαφορά στους 5. Δημητρόπουλος θα πάρει το σούτ από απόσταση, δεν θα σκοράρει. 32-37 παραμένει. Περάσει στα 4 λεπτά μόλις της τρίτης περίοδου. Παλμάς. Νάσκος θα πάει μέχρι μέσα. Το σκοτ από τον Σιώτα. Εδώ το κλέψω από τον Σιώτα πάλι. Παλμάς. Τελευταία δευτερόλεπτα. Δεν θα το τρέχει ποτέ η επίθεση. Αλλαγές και τις δύο ομάδες. Μπάλα στους Jackals. Καρακόλιος και Σιώτας, ξεκινάει το παιχνίδι πάλι. Αφού δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν την επίθεση τους οι Sky The Limit. 24-4. Διαφορά στους 5. Θα πάει και πέρα στο Ιωσανίδη και ευκαιρετικό το φάουλ. Κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα του Sky The Limit. Καφάσης. Νάσκος. Τσάρις, μπορείτε να τώρα ο Νάσκος. Πολύ ωραία. Ένα βαλμάκι έχουμε. Φάουλ. Πολύ ωραία κυκλοφορία των Sky The Limit. Να φάει μπάλα μέχρι την μπασκέτα. Και πάσα με τη μία κιόλας. Είναι προθυμένοι όταν περάσει και στον Βαλμά. Έχουμε τώρα τις δύο βολές. Πολύ δεν είναι έτσοχοι. Παραμένει το 32-37. Και τα 3-37 πλέον. Τύπας θα πάρει το σουτ, θα εξοχίσει και το 3-40. Μπάς θα κατέβει από τα χέρια του Τζάνης. Κάνουν κυκλοφορίες και εξελίμι. Παλμάς δεν σκοράρει. Πολύ ωραία νόλου, πάσα, θα βγάλει τον Σιώτα μόνο του.
και έχουμε αλλαγές και time out. Η ομάδα sky's the limit. Επιστροφή μετά το time out με την διαφορά έχει ανέβει στους 9 υπέρ των Τσάκαλς. Να δούμε αν θα μπορέσει η ομάδα sky's the limit να απαντήσουν, να μειώσουν. Δεν μπορούν να σκοράσουν στην επίθεση. Καραμανόλης. Τάσκας. Καλαβήσα μέσα, θα αφήσει και το Βουσολίδη. Την κατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού. Βούλγαρη. Και το φάλο τον Κωνσταντάμι. Δεύτερο βαλτικό. Και είναι δεύτερο προσωπικό. Έχει πρώτη βολή, έστωχος, διαφορά στο 10 διψήφιο, πρώτη φορά στο παιχνίδι. Διαφορά. Με τη δεύτερη βολή, μία στις δύο, διαφορά στο 10. Βαλμάς. Τα φάση θα περάσει. Μπαρσονάσκο. Ξανά έξω. Τα φάση. Το Σαββάμις. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Αλλά δεν. Ζάνης, θα πάρει το σουτ. Δεν θα σκοράρει. Θα μείνει διαφορά στα μέτρα του διψήφιου. Δεν έχει διψήφιου συγκεκριμένα. Λογράφος στο σουτ. Θα ζωγραφίσει αυτό την γραμμή του τρυπόντου. 33-46. Το λέγαμε αρκετά νωρίτερα ότι ο Ζωγράφος πέρα το επιχειρήσει που έγινε αρκετά τρίποτα. Το Καδάμις, το Φοράρι. Το Φροσέρι 45-46. Τάσκας. Καραμανόλης. Δεν θα πει να καταφύγει να πει μέχρι μέσα, αφήσει την μπάλα στον αποστολή. Τον δεν καταφύγει να σκοράρει. Βαλμάς. Θα περάσει μπάλα. Στον Άσκο, ο οποίος θα σκοράρει, θα πάρει και το φάουλ. Πέφτει διάφορα στους 9. Και να πέσει και στους 8. Πέμπτο ομαδικό για την ομάδα των Jackals. 11-49 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Πολύ δεν είναι επιτυχημένη η Jackals καλά στην επίθεση με τον Τάσκα. Και φάουλ από τον Νάσκο. Τρίτο μαζικό. Καραμανόλης θα επαναφέρει. Ζωγράφος. Θα καταφέρει να σκοράρει. Αλλά η μπάλα συνήθως Τάσκα πάλι. Μετά το άστοχο σουτ. Ο Σολίδης. Δεύτερο η σειρή χαμένη επίθεση για τους Τζάγκαλ.
αλλά δίνει την ευκαιρία για τρίτη, καθώς δεν κάνει πάσα του Νάου πάνω στον Βαλμά. Βέβαια, κάπα γίνει πάνω στον Βαλμά, συγκεκριμένα στα πόδια του. Διάκρισε την παραφορά. Τάσκας. Θα περάσει, θα πάει μέχρι μέσα μόνος του. Τελευταία 47. Βαλμάς με παρέα, τον ζωγράφο σε όλη το κατέβασμά του. Τα φάσεις. Θα τα σχολάει ανάποδα, αλλά δεν βγαίνει. Κάνει την μπάλα. Θα πετάξει την μπάλα στο καλάθι. 39-47. 42 για τη λήξη της περίοδου. Πάνω στο Βουλγάρι. Γεωγράφος, πάει μόνος μέχρι μέσα. Τα σκοράει με την πόλη του ταυλό. 39-49 στα τελευταία 20 δεύτερα. Καφάσεις. Περνάει πολύ ωραία μόνος του όλη την αντιπαλία μου να σκοράρει. Το Καλάς βλέπετε φυσικά και είναι εκτός χρόνου, εκτός δεν θα μετρήσει. Σκορ περίοδου 39-49. Τέταρτη και τελευταία περίοδος. Μια περίοδος όπου η ομάδα του Sky's Limit πρέπει να έχει τα μυαλά της συγκεντρωμένα. Να καταφέρει να μειώσει, να επανέλθει από τους 10 πόντους που είναι πίσω. Θέλει ηρεμία, θέλει καλή προσέγγιση. Απ' την άλλη, Τζάκαλς πρέπει να κρατήσουν τη διαφορά υπέρ τους. Βαλμάς, ένα σκοράρι. Καραμανόλης, το rebound. Λίγο για το Τάσκα. Βουλγαρίς. Καραμανόλη μπάλα. Χέρια του Βρασιμού Καφάση θα παρέμβουνε αφήνοντας την ομάδα του Τζάκας μόλις 6-4. Γεωγράφος, το Καραμανόλι, κάτω την μπασκέτα, θα κερδίσει το φάουλ, δεν θα καταφέρει να σκοράρει όμως. Τώρα θα έχει την ευκαιρία για δύο βολές. Δεύτερο προσωπικό φάουλ του Νάσκου του Τζάνιος Κορίνας. Πολύ πολύ δεν είναι επιτυχημένη. Αλλά με τη δεύτερη. Ενταρίζουνε οι Τζάκαλς. Τελεγιά, δεν είναι το σκορ. Καφάσεις. Να έχει μπάλα. Την κρατάει στην κατοχή του. Ο Σαδάμις. Βαλμάς, πολύ αποσπίση. Εδώ στη λήξη του χρόνου το σούτ εντός χρόνου, εντός στόχου όμως. Τάσκας. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει από τον εφηβιασμό. Καφάσεις. Πέρασε στον Παπαδόπουλο. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Το γράφος. Ευχαριστώ για το σκάφο. Πολύ ωραία η άμυνα του Καφάση. Καραμανόλης. Ανάποδο λέει αφόρησε να καταφέρει να σκοράρει. 39-50 παραμένει. Βαλμάς. Τζάνης.
Αδάμης. Θα σκοράρει 41-50. Τάσκας κατεβάζει την ομάδα των Τζάκαλς. Αποστολή στο σουτ. Χωρίς επιτυχία. Η Ελία, η ομάδα σκάει σε λίγο ταυτόχρονα τα φάσματα που είναι πίεση. Για σύνες δεν χρειάζονται. Γιάννης. Πάλο τον Τάσκα. Πρώτο ομαδικό. Πρώτο προσωπικό του Τάσκα. Ο Βαλόπουλος του Τάσκα θέλει να σκοράρει. 43-50. Προσπαθεί η πίεση του Βαλόπουλου πάνω στον Καρακόλιο πίσω στον Ράχο Λουσίας. Δεν είναι άλλο καταφέρον, κλείνω στην επίθεση. Διαφορά στους 7 είναι, μπορεί να μειωθεί κι άλλο. Για τους Sky The Limit. Μπαλμάς. Μπαλμάς, ένας Κουτσάνι. Ξανά για το Μπαλμά. 5-2 που μένουνε. Θα πάρει το σουτ. Δεν θα σκοράρει που πολύ στυλότερα από όλους. Λίγο εμπάλα για τον Τάσκα. Καλάθι και φαουλ, 43-52. Τάσκας θα καταφέρει για παρά το φαουλ να σκοράρει. Τρίτο προσωπικό του Τσάνι. Ο Καφάς και Παπαδόπουλος εντός είναι ο Νάσκος και ο Πέτρος Καφάσης. Πολύ επιτυχημένη ξανά στους 10 διαφορά, 43-53. Καίζει ξανά στην επίθεση. Νάσκος, Καφάσης. Μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ. Με δύο εβολές του. Δεύτερο ομαδικό, πρώτο προσωπικό. Δεν φέρει πολύ. Δεν θα είναι επιθυμένοι, δεν θα δούμε ότι ο Καφάς θα πάει το rebound. Δεν θα σκοράρει. Όμως, Τάσκας. Καλαποσολίδη. Έχουμε φάουλ από τον Νάσκο. Τρίτο μαζικό. Δύο βολές στα χείλη του Αποστολίδη. Έστοχο το πρώτο έστοχο πολύ στο συν 11. Συν 12 πλέον, δύο βολές. Πέτυχε 54 για τη λήξη.
12 σύμφωνα. Τώρα με, το, με την ροή που έχουν οι Sky Games είναι λίγο δύσκολο το, το match. Αλλά αυτά μπορούν να αλλάξουν από μια σωστή επίθεση και μια πολύ καλή άμυνα. Και θα ψυχολογία πολύ. Αλλά πέρα αυτή τη αμήνη την κατέχουν οι Sky Games. Παιχνίδια με την μπάλα και καλάθι. Το παιχνίδι του Μητρόπουλου. Έχουμε time out την ομάδα των Sky Games. Στους 14 οι Jackals, 43-57. Επιστρέφουμε μετά το time out of Sky Games, όπου βρίσκονται πίσω με 15 πλέον, πίσω με 12. Ήταν στους 14, 43-57. Τα σκοράνω όμως από 14 και 12, 45-57 μετά το καλάθι από τα χέρια του Λάσκου και έχουμε το κλέψιμο εδώ. Όχι, δεν είναι κλέψιμο, είναι σταματάει την επίθεση απλά ο Τσάνης. Τσίπας, γραφέει να σκοράρει. Για φάση θα τρέξει την επίθεση. Το βαλμά χωρίς την τυχεία. Για να σας λέγαμε ότι θέλει ψυχολογία. Μια άλλη ψυχολογία στην Ανδρίγορη. Την ομάδα των Kaiser Limit. Για να μπορούσουν να μειώσουν και να ξαμπούν στο παιχνίδι σιγά σιγά. Στα δάμις, αλλά δεν θα περαστεί. Δεν θέλουν να έχουν συγκέντρωση για να καταφέρουν να ξαναεπιστρέφουν. Δεν είναι μόνο η διαφορά των 14, οπότε είναι και το πώς γίνονται οι επιθέσεις τους. Γράφος θα πάρει το σουτ, δεν θα σκοράρει. Για φάση θα κατεβάσει την μπάλα. Σταδάμε σε αυτό που θα μπορέσει να ούτε αυτός να σκοράρει. Παντελίδης. Μόνο στους LA δεν θα καταφέρει να αφήσει διαφορά. Καλμάς, πάρα στον Τσάνι. Γραφέα σκοράρει και αλλάζει η μπαλαχέρια. Θα περάσει στην κατοχή των Jackals. Μητρόπουλος. Τσίπας. Η διαφορά ανεβαίνει πλέον 45-61 στις 16 και πολύ πολύ γρηγότερα από 3-20. Λάσκος και Τσάνης. Πόδι από τον τον Δημητρόπουλο. Αδελφική αλλαγή. Καφάση την καφάση. Άλλη μια επίθεση στο Sky Games που δεν θα, θα μπορέσει ποτέ να ολοκληρωθεί. Τελευταία 3 λεπτά στους 16 Jackals. Μητρόπους αφήνει για τον Καρακόλιο. Φαντινίδης. Ξανά ο Δημητρόπουλος. Καλμάς θα σταματήσει. Λάσκος θα πάρει. Γιώργη τον καφάσει. Θα πάει μόνος του, θα σκοράρει. Ίσα! Διαφορά κατεβαίνει. 44. 47-61. Τσίπας, το σουτ έστοχο, 64 πλέον Τζάκας.
120 στα δεύτερα, 2 λεπτά δηλαδή που απομένουν. Δαλμάς θα πάρει και το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Έχουμε αλλαγές για την ομάδα των Jackals. Θα δούμε συμπληρωματική βολή. Τέσσερις, πέντε, έξι αναπηδήσεις, η μπάλα όμως μέσα. Πενταρίζουν και οι Sky the Limit, 50-64. Φάουλ για τους Jackals. Πάμε τον Τσάνι. Πέμπτο. Και πέμπτο βαθμικό. Τελευταία 110 δευτέρα που μένουν. Τον 9 βασικά. 50-65. Και θετικό το rebound του Μητρόπουλο. Ένα σκοράρι. Καρακόλιος. Για το κάνισμα θα πάνε από ό,τι φαίνεται. Τζάκαλ. Ραμανόλης ο σούτ. Ένα σκοράρι, το rebound όμως είναι επιθετικό. Τσίπας, μπάλα. Φάλα από τον Νάσκο. Έχει το μαδικό πέμπτο προσωπικό. Πρώτη βολή εύστοχη. Πέρασε και ο Πέτρος το χάσει στον αγώνα. Αφού μία Τσάνος, Τσάνος και μία ο Νάσκος μπαίνουν εκτός για τα υπόλοιπα δευτερόλεπτα. Πρέπει να δω και κάτι. Πίσω, πίσω! Θα φάσεις και τα δάμεις. Θα περάσει, θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα σκοράρει όμως. Μπάλα για τους Sky the Limit. Ένα λεπτό και ένα δεύτερο απομένει. 50-66 το σκορ. Το τελικό σκορ περιμένουμε. Νομίζω ότι έχει κρυφτεί πολύ δύσκολο σε το 16 πόντι. Βαλμάς μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Καρακόλιος. Καραμανόλης. Καραφιός είναι ελεύθερος μόνος του. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Τα χέρια του Παμαδόπουλου η μπάλα. Φάζουν Καραμανόλη. Τέταρτο το μαδικό. Ωραία. 36, δεύτερα 14 εκ των οποίων για την ομάδα των Sky the Limit. Τον Βαλμά θα περάσει την μπάλα στον Χρυσούλου Καφάση, θα σκοράρει. 52-66.
Και μάλλον την επίθεση δεν ήταν αυτή που μόλις έγινε. Το παιχνίδι λήγει 52-66. Πέντε της ομάδας του Τζάκας θα κάνουν το 2-2. Σε συνδυασμό και με την νίκη του στην πρώτη αγώνα. Εδώ είναι το τέλος για σήμερα. Οι Τζάκας με το αριστερό μπαίνουν οι Sky is the limit.